είμαι άρρωστη. Χθες ήμουνα λίγο άρρωστη. Σήμερα είμαι άρρωστη. Δεν ξέρω αν είναι απλά αλλεργία ή αν όντως είμαι πάρα πολύ άρρωστη. Αλλά είμαι άρρωστη, όπως και να το κάνω. Τέλος πάντων, έχω μία συμφόρηση. Όπως αυτή στην Κηφισία. Κυκλοφορία εκεί. Δεν σας άρεσε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Μόνο μου γελάω. Ναι, ρε φίλε, τι να κάνω. Δηλαδή, άμα δεν χαίρεστε εσείς μαζί μου, θα χαρώ εγώ με τον εαυτό μου, με την πάρτι μου. Μπορώ και μόνο μου να περάσω καλά. Ναι, παίρνω και μόνο. Πώς το πάει τραγούδι της Βανδύ που λέει παίρνω και μόνο μου καλά. Τα καταφέρνω μια χαρά. Δεν σε έχω ανάγκη, ευτυχώς. Μου είσαι πλέον περίτος. Αυτό το θυμάστε βεβαίως. Μεγάλο κομμάτι. Από ποιο άλμπουμ της Δέσποινας είναι, από τις Προφητείες. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Οι Προφητείες είχαν κάνει μεγάλη αίσθηση πάντως. Μεγάλο άλμπουμ, τεράστιο. Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Βέβαια είναι και άλλα πράγματα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και διαβάζω εδώ πέρα μου λέτε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Μισό λεπτάκι να το ανοίξω να το σιγουρέψω. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ύπνου. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχω έρθει ποτέ στην εκπομπή. Θα πρέπει να είμαι σπίτι μου να κοιμάμαι. Τι κι αν κοιμάμαι στις 3. Δεν πειράζει. Χθες κοιμήθηκα παιδιά από τις 9 μέχρι τις 11 μετά ξύπνησα. Έβαλα 2 πλυντήρια. Γιατί προφανώς I like doing after midnight laundry in the after hours. Ναι, έβαλα 2 πλυντήρια όμως και τρελάθηκα. Δηλαδή, παιδιά, έχω ρούχα. Ποιος θα το έλεγε ότι θα συνέβαινε αυτό. Τέλος πάντων, εκτός από ρούχα έχω και συνάχη βέβαια, το οποίο δεν μου πολύ αρέσει. Και κοιμήθηκα χθες, δεν έβαλα air condition, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό χειροτερεύει την κατάστασή μου. Air condition λέω γιατί κάνει κρύο στο σπίτι μου πάρα πολύ. Αλλά είχα τον Bon Jovi ευτυχώς που καθόταν πάνω μου, έτσι αγκαλίτσα και περνάσαμε πάρα πολύ ωραία. Καλό είναι το γατάκι, καλό μου ρε. Ή να το κάνεις χαδάκια έτσι να το πειράζεις. Τέλος πάντων, τι λέω κι εγώ τώρα. Παγκόσμια ημέρα ποίησης σήμερα. Θέλω να μου στείλετε ποίηματα. Θέλω να μου στείλετε ή στιχάκια ή ποίηματα, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να μας στείλετε και φωτογραφίες, άμα επιθυμείτε. Μπορώ να σας κάνω και επαγγελίες να προσπαθήσω. Βέβαια, η φωνή μου τώρα δεν είναι πάρα πολύ καλή για αυτό. Όχι ότι είναι γενικά. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Και μας στέλνετε στο CoolerMan TV στο Twitter και μας λέτε εκεί τα στιχάκια σας. Αλλά και στο. Δεν το έχω ανοίξει καν το Twitter, μπράβο μου. Αλλά και στο αντίστοιχο post που έχουμε κάνει στη σελίδα του Man TV στο Facebook. Έχω και λίγη αφιντάτωση στο χέρι μου, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι κρίμα, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν μπορώ, τρελαίνομαι πάρα πολύ άσχημα. Εγώ ανέβασα για τη συγκεκριμένη ημέρα ένα πολύ ωραίο ποίημα, αλλά θα σας το διαβάσω μετά. Θα πάμε προς το παρόν σε κομμάτι και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Και πάλι εδώ βέβαια παρέα με τα Kids, τα οποία έχουν ξανάρθει με πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία σχέδια. Είναι μαζί τους και η Taylor Swift, η οποία υπογράφει την τέταρτη κολεξιόν της για την Kids. Πόσο τέλειο είναι αυτό! Και αυτή είχε από μικρή, λέει, η Kids, και εγώ ζηλεύω λιγάκι. Και τώρα που της είπα να κάνει, χάρηκε πάρα πολύ. Εμένα δεν μου είπε κανείς να φτιάξω Kids. Δεν πειράζει. Μπορεί, άμα είμαι καλή εδώ πέρα, να μου πούνε κάποια στιγμή και εμένα. Ποιος ξέρει, άραγε, άμα θα συμβεί αυτό ποτέ. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης, αλλά σας βλέπω ότι ασχολείστε και με άλλα πράγματα. Οπότε, αν θέλετε, παιδιά μου, εντάξει, πείτε μου και για άλλα πράγματα. Ό,τι γουστάρετε εσείς, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλεργία είναι αυτό που χωρεί ελευθερία. Δεν ξέρω αν είναι η αλλεργία ή όχι. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Αυτό το μπούκωμα. Δεν φαίνομαι άρρωστη, Αλεξάνδρα. Εγώ νιώθω πάρα πολύ άρρωστη. Εντάξει, όχι, δεν νιώθω τόσο άρρωστη. Άμα δεν είχα αυτό το πράγμα με τη μύτη μου, όμως θα ήμουν χάλια. Θα ήμουν καλά. Όχι χάλια, καλά. Τι μου είπες, Ελευθερία? Αλλεργία είναι, λες. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω αν είχα κάτι τρομερό, κάτι τόσο πολύ. Λοιπόν, ο Στίγιος λέει: Και αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου όπως τη θες, αυτό τουλάχιστον μπορεί. Προσπάθησε όσο μπορείς να μην την εξευτελίζεις από τον καβά. Μπράβο, μπράβο, Στέλιο. Η Ρο λέει: Μαγκιά δεν είναι να βαράς χωρίς να σε βαράνε. Μαγκιά είναι να αγαπάς χωρίς να σε αγαπάνε. Πόπο, τρελανέ μας! Τρελανέ μας η Ρο, σε ευχαριστώ για τα περαστικά σου. Μια ματινιά δεν έχω από τη Μαρίνα που λέει: Μην με ρωτάς αν σε αγαπώ, γιατί αντοχές δεν έχω. Και μακριά σου πώς μπορώ, μόνο εγώ κατέχω. Πόπο, εντάξει, πολύ πόνος παιδιά σήμερα στο κούλερ. Το βλέπω εδώ πέρα. Πάμε σε break, εντάξει, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε λίγο. Και είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. Είναι αλήθεια ότι πήγα να πέσω. Αλλά δεν θα το κάνω. Όχι σήμερα. Λοιπόν, έχουμε την Αλεξάνδρα που λέει: Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνει σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σόπα. Γιάννης Ρίτσος από την Αλεξάνδρα.
Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αλεξάνδρα μου, η άλλη Αλεξάνδρα μας, γιατί έχουμε δύο Αλεξάνδρες, λέει ότι και την ποιήση την αγαπάμε πολύ, αλλά και η ώρα του ύπνου είναι ξεχωριστή. Παιδιά, σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι λατρεύω το να κοιμάμαι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μου αρέσει κάτι πιο πολύ στον κόσμο. Το να κοιμάμαι είναι το αγαπημένο μου πράγμα από όλα. Δηλαδή, θα μπορούσα να κοιμάμαι μια ζωή και να ξυπνάω να πηγαίνω βόλτα και μετά να γυρνάω. Και αυτό να είναι η ζωή μου. Γιατί κάποιος δεν με πληρώνει για να κοιμάμαι. Λέτε να γίνω δοκιμαστής τροματών. Ξέρετε, εγώ μπορώ να κοιμηθώ παντού. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου και μπορώ να δοκιμάζω πραγματικά νομίζω εξαιρετικά στρώματα. Γιατί δεν με προσλαμβάνει κάποιος. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί κάποιος από εταιρεία με στρώματα να το λάβει υπόψη, παρακαλώ πολύ. Ο Κότσος λέει: συγγνώμη παιδιά που κάνω κάτι τέτοιες παύσεις, αλλά είναι που δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ευτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Οδυσσέα, ευτυχισμένος αν στο ξεκίνημα ένιωθε γερή την αρματοσιά μιας αγάπης απλωμένη μέσα στο κορμί του, σαν τις φλέβες όπου βουίζει αίμα. Γιώργος Εφέρης από το ποίημα «Πάνω σε ένα ξένο στίχο». Αυτό που διαβάζω εγώ τελευταία που ξαναδιαβάζω ουσιαστικά είναι τα Άπαντα της Πολυδούρη. Το είχα αναφέρει τις προάλλες. Και έχω κολλήσει πάρα πολύ άσχημα, γιατί περνάω μια καταθλιπτική φάση αρκετά. Ναι, είναι αλήθεια, τι να κάνουμε. Είμαι, ξέρετε τι έχω, αυτό το ημό, αλλά το οποίο το έχω από μόνη μου, από φυσικού μου και μου αρέσουν τα καταθλιπτικά πράγματα, δηλαδή ακούω καταθλιπτικά πράγματα και είμαι χαρούμενη. Είναι ότι μ' αρέσουν, δεν είναι ότι τα ακούω και νιώθω την καρδιά μου χάλια και να σπάει και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, και ανέβασα, ο Γιώργος σχολίασε κάτι από μέσα. Ελπίζω να μην ασχολείται μαζί μου και να ασχολείται με αυτό που τρώει. Ανέβασα αυτή τη φωτογραφία χθες. Ορίστε, κοιτάξτε, μισό. Με κοροϊδεύεις, Γιώργο, με λες ημό. Όχι. Α, όλα καλά, τρως. Ναι, με την άχρωμη ματιά, με το σφιγμένο στόμα. Η θλίψη σου έκαμε να ανθίσει η σκοτεινή καρδιά μου. Για μένα μιλάει, για τη δική μου σκοτεινή καρδιά. Μα δεν εθάρεψα ποτέ, κι ούτε και τώρα ακόμα, και τράβηξα στο γνώριμο στρατή προς τη νυχτιά μου. Πώς τα λέει η Μαρία Πολυδούρη. Αχ, θα το κλείσω όμως τώρα, θα το κλείσω. Αυτό το κορίτσι το πάρα πολύ βασανισμένο, το πάρα πολύ πρωτοποριακό για την εποχή, πρωτοποριακό θα πω, λίγο μη συμβατικό για την εποχή του. Θα πάμε σε ένα κομμάτι προς το παρόν και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Ναι, ναι, πάμε. Καταθλιπτικά. Αχ, τι ωραία. Ο Νίκος μας έστειλε. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα φάμε, ναι, πες μου και πάμε. Εξαιρετικές απαγγελίες από τη Φωτεινή Κόρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά μου. Να πούμε να ευχαριστήσω και στον Τάσο Μπουγά, ο οποίος φρόντισε. Τάχα το κινητό μου. Να μας. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις μπαράκια, πάμε. Όσα έχω να τα φάμε, ναι, πες μου και πάμε. Φέρεσέ μου τα καλά σου και να τα μεταξωτά σου. Πολύ έρωτας, λέει η Πολυδούρη. Μου έμαθες έρωτα, Νίκη μου. Ποιο ποίημα είναι αυτό που ανέβασα, νομίζω πως είναι άτιτλο ο γλυκό μου. Η Ντέπη λέει να είσαι ακλόνητος, αποφάσεις σου, ευέλικτος στον τρόπο που τις υλοποιείς. Η Ματίνα λέει, μια μέρα συναντήθηκα τυχαία με τον Χάρο, ήρθε μου είπε να σε δω και αν θέλεις να σε πάρω. Παρένθεση δεν πάει για σένα. Α, δεν μιλάτε για μένα. Σιγά σιγά να με μαζεύουν από εδώ πέρα. Okay. Η Bieber or Wi-Fi με ρωτάει ποια είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια από Joy Division και Arctic Monkeys. Δεν έχω αγαπημένα, μπορώ να πω, συγκεκριμένες δύο μπάντες. Καθόλου. Και γενικά δεν έχω. Πάντα ας πούμε, θα πω αυτό είναι αγαπημένο μου και μετά θα ακούσω ένα άλλο το οποίο δεν το έχω ακούσει τόσο πολύ και θα πω α, γι' αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Οπότε δεν μπορώ να διαλέξω, συγγνώμη. Και σε ακτούρι μας ανεβάζει η Νίκη. Όλοι κοιμούνται και εγώ ξαγρυπνώ. Περνώ σε χρυσή κλωστή ασημένια φεγγάρια και περιμένω να ξημερώσει και να γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος. Μες στην καρδιά μου την παγωμένη από άγρια φαντάσματα και τόση μαύρη πίκρα. Για μένα μιλάει η Νίκη μου, για μένα! Η δική μου καρδιά δεν είναι παγωμένη και από τα άγρια φαντάσματα και μαύρη πίκρα. Δεν μπορώ να μιλήσω. Είδατε, νομίζω ότι πρέπει να γίνω καλά με κάποιον τρόπο. Δεν νιώθω πάρα πολύ καλά. Η Χριστίνα μας έστειλε «Μια ματιά σου μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει». Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα, για την προσφορά σου. Η Μαρία λέει «Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη γη, ποτέ σου δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της». Οι αλήθειες να λέγονται. Και εγώ θα σου πω, Μαρία, ότι άμα γυρνάς στο σπίτι αργά και είσαι λίγο κάπως, μπορείς να στηρίξεις το πόδι σου κάτω στο πάτωμα και να μην γυρνάει όλος ο κόσμος. Εγώ αυτή τη συμβουλή μπορώ να δώσω. Μου λέτε κάτι, παιδιά μου. Δεν ξέρω. Δεν άκουσα αν μου λέτε κάτι. Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε.
Μας έστειλε η Νίκη το κάποιο πρωινό. Κάποιο πρωινό θα χαθώ σε μια στροφή ενώ θα έχω ξεκινήσει κανονικά για τη δουλειά μου. Η κάρτα μου θα μείνει αχτύπητη και μερικοί θα ανησυχήσουν μήπως και αρρώστησα. Εγώ όμως απλώς θα ταΐζω τις πάπιες στον εθνικό κήπο. Αυτό γενικά κάνει λίγο σε μένα γιατί είναι κουλαμάρα μόνο. Δηλαδή το μυαλό του. Αμαλία, εσύ είσαι! Αμαλία! Γεια, λοιπόν. Το τελευταίο πριν πάμε στο break. Ζήστε το αύριο, ξέχνα το χθες. Άνοιξε το ψυγείο, φάει ό,τι χθες. Ό,τι χθες. Ό,τι χθες. Φάει ό,τι χθες. Δηλαδή, χθες, άμα είχες φασολάκια, μπορείς να φας και σήμερα. Πάμε σε κομμάτι break. Πάμε. Δυόμιση και εγώ περιμένω. Τρεις και ακόμα μόνος μου μένω. Έπως. Μπορώ να πω. Παιδιά, συγγνώμη. Βλέπετε, είμαι κόκκινη, είναι επειδή μισάω τη μύτη μου στέλια. Μωρό άλλο. Λέτε να είναι απλά η αλλεργία, παιδιά, δεν ξέρω. Να έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που να μπερδεύω την αλλεργία με την αρρώστια. Να είναι τόσο βαριά η αλλεργία μου. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλεργία είναι. Δεν ξέρω καθόλου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω αλλεργία στον Βίτο, ναι. Ο Παναγιώτης λέει: ήταν ένα γάιδαρο με μεγάλα αυτιά. Το παχνί δεν τ' άρεσε, ήθελε αρχοντιά. Εντάξει. Ο Αλέξανδρος εδώ πέρα μας στέλνει. Πολύ πάθος, Αλέξανδρε. Πολύ πάθος έχεις εσύ μέσα στην καρδιά σου. Μπράβο, αγόρι μου. Όχι, μπράβο. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα. Συγχαρητήρια, μπράβο, εντάξει. Για να δω τι μας έχετε στείλει στο Facebook, να υπενθυμίσω ότι μιλάμε, παιδιά μου, για ποίηση, γιατί είμαστε οι δήμονες πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Και μας στέλνει στο Cooler MTV στο Twitter, αλλά και στο αντίστοιχο post που με κάνει στη σελίδα του MTV στο Facebook και μας λέτε εκεί πέρα τα γραμμένα της ποίηματα ή ποίηματα που φτιάχνετε εσείς. Εδώ πέρα την ελευθερία έχουμε που υποκλίνεται στις απαγγελίες μου, θέλει να απαγγείλω λίγο καλύτερα. Λοιπόν. Εμένα τα αγαπημένα μου παιδιά είναι το θες να κάνουμε σχέση, θες να κάνουμε σχέση, να περπατάμε αγκαλιά, να σε φιλώ στα φανερά, να σε κρατάω από τη μέση. Αυτό είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Αυτό αγαπώ. Μαντινάδα έχουμε και από τη Μέρη, στη γειτονιά των αστεριών να πας και εσύ να μείνεις, μια λάμψη περισσότερη στη σκοτεινιά να δίνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη, γλυκούλα. Λοιπόν, η Ελένη λέει, η αγάπη κερδίζεται με την υποταγή. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεσαι τον έρωτα. Δεν είναι μόνο μους και μαχηλιών, φυτέματα αγκαλιασμάτων στις μασχάλες, συσκότηση παραπώνου, παρηγοριά σπασμών. Είναι προπάντων επαλήθευση της μοναξιάς μας όταν επιχειρούμε να κουρνιάσουμε σε δυσκολοκατάχτητο κορμί. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, να πω ότι στην παρέα μας. Έχουμε τα Kids, τα οποία έχουν βγει σε πάρα πολύ όμορφα σχέδια και χρώματα. Και τα φοράει και η Taylor Swift. Και όχι απλά τα φοράει, τα έχει σχεδιάσει κιόλας. Η Taylor Swift. Θα μας πει ένα ποίημα η Taylor Swift. Άραγε. Τι έβαλες. Η γυναίκα που θέλω μοναδική. Η γυναίκα που θέλω μοναδική. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί χορεύω έτσι. Μου το έχει κολλήσει μια φίλη μου αυτό το πράγμα το έτσι. Ρεφρέν. Όχι ακόμα. Πότε μπαίνει. Δεν μπαίνει ακόμα. Σε λιγάκι, μπορεί να διαβάσω μέχρι να μπει. Αχ, το κλείσα. Μπράβο. Θες να κάνουμε σχέση. Θες να κάνουμε σχέση. Να περπατάμε αγκαλιά, να σε φιλώ στα φανερά, να περπατάμε τη μέση. Μπλα. Θες να κάνουμε σχέση. Αμαλία, θες. Πάμε σε κομμάτι. Δεν θέλει να κάνουμε σχέση όμως, Αμαλία. Τι να κάνουμε. Πάμε. Και είμαστε και πάλι εδώ, λοιπόν. Γιώργο, κορυδεύεις. Σ' άρεσε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Και είναι Παγκόσμια ημέρα ποίησης, όπως και Παγκόσμια ημέρα πολλών άλλων πραγμάτων. Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, βεβαίως. Παγκόσμια ημέρα του ύπνου. Να τα τιμάμε όλα αυτά τα πράγματα, παιδιά, γενικά. Να τα σεβόμαστε. Νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχουν βγει και έχουν αφιερωθεί αυτές τις ημέρες σε κάποιους. Να διαβάσουμε λιγάκι για ποιο λόγο είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Έχω μπει στο σαν σήμερα. Ακούστε να δείτε.
Η Παγκόσμια ημέρα ποίησης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Η αρχική έμπνευσή της ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην εταιρεία συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι' αυτό. Η εισήγησή του έφτασε με επιστολή στα χέρια του ποιητή και μελετητή της ποίησης Κώστα Στεριόπουλου, πρόεδρου τότε της εταιρείας συγγραφέων. Η ποιήτρια Λίδια Στεφάνου πρότεινε ως ημέρα εορτασμού την 21η Μαρτίου, την ημέρα της Ιερνής Ημερίας, που συνδυάζει το φως από τη μία και το σκοτάδι από την άλλη, όπως η ποιήση, που συνδυάζει το φωτεινό της πρόσωπο της αισιοδοξίας με το σκοτεινό πρόσωπο του πένθους. Η πρώτη ημέρα ποιήσης γιορτάστηκε το 1998 στο παλιό ταχυδρομείο της πλατείας Κοτζιά. Ετοιμάστηκε με ελάχιστα έξοδα και πολύ εθελοντική δουλειά και είχε μεγάλη επιτυχία. Πάμε στον Οκτώβριο του 1999 στη γενική διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, όπου η 21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια ημέρα ποιήσης. Το σκεπτικό της απόφασης ανέφερε: «Η Παγκόσμια ημέρα ποιήσης θα ενισχύσει την εικόνα της ποιήσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε η ποιήση να μην θεωρείται πλέον άχρηστη τέχνη, αλλά μια τέχνη που βοηθά την κοινωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητά της. Οι πολύ δημοφιλείς ποιητικές αναγνώσεις μπορεί να συμβάλλουν σε μια επιστροφή στην προφορικότητα και στην κοινωνικοποίηση του ζωντανού θεάματος και οι εορτασμοί μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για την ενίσχυση των δεσμών της ποιήσης με τις άλλες τέχνες και για τη φιλοσοφία, ώστε να επαναπροσδιοριστεί η φράση του Ντελακρουά «Δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποιήση». Αυτά ήθελα να σας πω για ποιο λόγο, παιδιά, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποιήσης. Τι θέλετε δηλαδή τώρα, τέλος πάντων. Θέλετε να γυρίσω στο να είμαι χαζοχαρούμενη πάλι, αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε από μένα. Εγώ πάω να σοβαρευτώ λιγάκι να μάθω κάτι τα παιδιά εδώ πέρα, να διδάξω κάτι και με θέλετε χαζοχαρούμενη. Εντάξει, οκ. Okay, θα γυρίσω πίσω σε αυτό. Μόνο αυτό, μόνο γι' αυτό με θέλουνε. Οκ, okay, λοιπόν, να σας πω ότι μπαίνετε σελίδα μας, σε ποια σελίδα μας μπαίνετε. Μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube, να το μωρέ, το βλέπετε εδώ πέρα, να το. Μπαίνετε εδώ, κάντε subscribe. Θέλω να το σταματήσετε αυτό το πράγμα μια φορά. Να μ' αφήσετε να πιάσω την καρτέλα, τη φάση που παίζει από κάτω. Αφήστε με να το κάνω! Λίγο, λίγο παιδιά, λίγο να το νιώσω. Λίγο! Τέλος πάντων, μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube, Matt TV Greece εκεί πέρα. Ανεβαίνουν όλα τα βίντεο από τις εκπομπές. Και σήμερα, ας πούμε, θα ακούσετε αυτές τις εξαιρετικές απαγγελίες μου. Άμα το δείτε το βίντεο. Παιδιά, εγώ πάω να φύσω και όλη τη μύτη μου. Τρελαίνομαι. Λέτε δεν είναι αλλεργία μόνο, αλήθεια, και να μην είμαι κρυωμένη. Μακάρι. Έτσι θα μπορώ να βγω. Γιατί δεν θα είμαι άρρωστη, θα είμαι απλά αλλεργική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε πάλι. Τι μέρα είναι σήμερα, Παρασκευή. Oh! Yeah! Θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Μα Σαββατοκύριακο. Αντιφυλάκια μου, λόγια.